Πείτε μας δυο λόγια αυτή τη μεγάλη μέρα. Λοιπόν, εδώ και 16 χρόνια μάλλον, είχαμε ξεκινήσει μετά το τέλος του μνημοσύνου που κάναμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, το Μάιο δηλαδή, να παραθέτουμε πυροσκή σαν δεξίωση. Όμως αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτό από τον κόσμο, διαδόθηκε στην ευρύτερη περιοχή και άρχισε να προσέρχεται πολύ κόσμος. Φτάσαμε μέχρι και 2,5 με 3,000 περίπου κόσμο να φιλοξενούμε. Ζητήσαμε μετά τη βοήθεια από τον Δήμο και από άλλους φορείς για να μπορέσουμε να το κάνουμε σαν εκδήλωση πλέον. Και έχει καθιερωθεί τώρα, είναι ο 14ος, δηλαδή είναι 16 χρόνια, αλλά μείον τα 2 χρόνια του κορονοϊού που δεν έγινε, είναι ο 14ος διαγωνισμός αυτός. Στάθης ο Κατσίδης, είμαι πρόεδρος των Ποντιακών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ο σύλλογος εδώ, ο Λαβάς, ανήκει στο Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων των δικών μας, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Τον στηρίζουμε. Είναι δύναμη αυτό που κάνει. Πέρα από τα θέατρα και τους χορούς, να στηρίζουμε και την ποντιακή γαστρονομία. Είναι από τις μετρημένες εκδηλώσεις που γίνονται πάνω στην ποντιακή γαστρονομία και είναι χαρά για μας αυτό και γι' αυτό ακριβώς βρίσκομαι και εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, εδεσιμότατη, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Διευθυντές διαφόρων κρατικών φορέων, κύριοι Πρόεδροι των κοινοτήτων των χωριών μας, κύριοι Πρόεδροι και μέλη πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων. Με ιδιαίτερη χαρά και πολλή συγκίνηση επανερχόμαστε μετά από 2 χρόνια να τιμήσουμε, να θυμηθούμε, να μην ξεχάσουμε, αλλά και γιατί όχι να χαρούμε όλοι μαζί. Να τιμήσουμε τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Να μην ξεχάσουμε ότι οι ψυχές τους δεν έχουν βρει ιστορική δικαίωση και παρόλο που εμείς οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε ότι με τις προσευχές της Αγίας μας Εκκλησίας και ελαίου Θεού θα εισακουστούν οι προσευχές μας για να καταταγούν στη Βασιλεία του Θεού. Εν τούτης αγωνιζόμαστε για την ιστορική δικαίωσή τους. Και όλο αυτό για να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό που συνέβη σε αυτούς και με αυτές τις εκδηλώσεις επιθυμούμε και επιδιώκουμε να επαναφέρουμε το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεωργαντά, για έναν χαιρετισμό. Ο νέο μας πατέρα, ποιμενάρχη και Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου, κύριο Βαρθολομαίο. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στην Ευκαρπία και σας παρακαλούμε να προσεύχεστε για όλους εμάς κάτι που γνωρίζουμε ότι το κάνετε. Τέλος, καλώντας σας το βήμα, θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα συμβολικό δώρο για το καλωσορίσατε μία ποντιακή λίρα. Νομίζω δεν θα έχει ξανά δοθεί σε εσάς. Όχι. Εδώ λέγει ότι είμαι Κολαβάς. Με πολύ αγάπη. Κράτησε το λίγο και κοίταξε δύο τα μύθια. Ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και είναι αλήθεια ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω αυτό το θέαμα. Διότι ερχόμενος στο Κιλκής έψαξα να βρω τις δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν στον τόπο μας. Και είδα ότι υπάρχει πλούσια δράση μέσα από τον πολιτιστικό σύλλογο το Λαβάς, η οποία είναι ενερτημένη στο διαδίκτυο και δίνει τη δυνατότητα μέσα σε ένα χρήσιμο αρχιακό υλικό κάποιος να πληροφορείται για τις δράσεις και τις αγωνίες των κατοίκων του τόπου αυτού. Χαίρομαι διότι όταν μιλάω για έναν φιλοπρόοδο λαό, σκέφτομαι εσάς, τα πρόσωπά σας, διότι τέτοιου είδους πολιτιστικές δράσεις είναι δράσεις οι οποίες εξυμνούν το παρελθόν, συγκροτούν το παρόν και δίνουν οραματισμό στο μέλλον. Τέτοιοι άνθρωποι είσαστε, τέτοιοι άνθρωποι είμαστε, τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουμε. Αφενός μεν διεκδικώντας το δίκαιο των προγόνων μας, των ποντίων, αφετέρου δε
δίνοντας τις καλύτερες πολιτιστικές δυνατότητες στο παρόν για εμάς και τα παιδιά μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Το περίμενα αυτό. Χάρηκα ιδιαίτερα για το ιδιαίτερο αυτό δώρο το οποίο μου προσφέρετε, που θα το έχω στο γραφείο μου με τιμή και καμάρι, διότι συμβολίζει αυτούς καημούς και τις δόξες του γένους μας, και εύχομαι καλή εξέλιξη στη σημερινή δραστηριότητα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σε λίγο θα περάσω από όλα τα παραρτήματα, θα δοκιμάσω και εγώ όπως και εσείς και θα ψηφίσω, επιτρέψτε με, τους πάντες, διότι ο καλύτερος για μένα είναι αυτός ο οποίος συμμετέχει στον διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν, όσοι εχθές και σήμερα έχουν καταβάλει το χρόνο τους και το μεράκι τους, είναι άξιοι επένου και ψήφου. Οι υπόλοιποι ας κάνετε και έναν ιδιαίτερο διαχωρισμό για να έχουμε και τον πρώτο. Καλό απόγευμα. Είναι πολύ ευχάριστο που είμαστε πάλι εδώ, που είμαστε πάλι στην Ευκαρπία, που έχει τόσο πολύ κόσμο, που βλέπουμε τον ποντιακό ελληνισμό μέσα και από τη συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα, που θυμίζει τον τρόπο ζωής των προγόνων μας, που επανέρχεται και μας θυμίζει πραγματικά τις ένδοξες εκείνες εποχές, αλλά ταυτόχρονα μας φέρνει και θύμισες πικρές για τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού. Θα καλέσουμε και τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Ευκαρπίας, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρία Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαβάς και αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πατέρα Γιάννη Ξενιτίδη, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε όλοι εδώ, σε αυτό το όμορφο χωριό των Κρουσών, την Ευκαρπία, σε μια εκδήλωση που έχει μετεξελιχθεί στην πορεία του χρόνου σε ένα λαμπρό, σε ένα πολύ πετυχημένο πολιτιστικό θεσμό, με την επιμέλεια και την κοπιαστική μέρημνα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαβάς, της Εκκλησίας, του Προέδρου και όλων των κατοίκων της Ευκαρπίας. Πρωτοξεκίνησε πριν από 14 χρόνια ως ένα εθνικό κέρασμα στην Εκκλησία μετά το μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και σταδιακά προσέλαβε μια πιο οργανωμένη μορφή, εμπλουτισμένη με τις παραδόσεις των ποντίων, κατά κύριο λόγο με την ποντιακή γαστρονομία και τη χορευτική του έκφραση. Χάρη στην αγάπη και στο μεράκι που βάζουν οι διοργανωτές για την επιτυχία του διαγωνισμού πυροσκή, η πολιτιστική πρόταση διαδόθηκε παντού και έξω από το Κιλκής. Απέκτησε θερμούς υποστηρικτές και η Ευκαρπία αυτή τη στιγμή έχει τα σκύπτρα ενός θεσμού που η ίδια έχει δημιουργήσει και φροντίζει για την αναβάθμισή του, κινητοποιώντας συνεχώς ανθρώπους, πολιτιστικούς θεσμούς, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. Όλοι θα περνάνε, θα δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται όπως κοιτάω στα δεξιά και θα παίρνουν στο χέρι ένα ψηφοδέλτιο. Αμέσως μετά θα προχωρήσουν σε κάθε ένα από τα περίπτερα, θα λαμβάνουν ένα πυροσκή, δηλαδή στο σύνολο 6 πυροσκή, και αφού δοκιμάσουν θα ψηφίσουν ποιο θεωρούν το καλύτερο. Καλησπέρα σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα είπε όλα φυσικά ο πατήρ Ιωάννης ο Ξενιτίδης. Με ολοκλήρωσε. Εύχομαι καλά να περάσετε. Εύχομαι πάντα τέτοια να γίνονται, να ξανανταμώνουμε και όπως τα 2 χρόνια αυτά να μην ξανάρθουνε, να έχουν φύγει και να είναι ένα κακό όνειρο που έχουμε ζήσει. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία πλακέτα, έτσι, ενθύμιο και ως ένα μικρό δείγμα ευχαριστίας. Παρακαλώ πολύ να έρθει ο πρόεδρος ή ή διευθύντρια ή κάποιος αντιπρόσωπος από το Δημόσιο ΙΕΚ Κιλκής.
κυρία Δέσποινα. Μέχρι να έρθει η κυρία Δέσποινα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Νικόλαο Σαχπεκίδη, υποψήφιο της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας τιμάει με την παρουσία του. Με αγάπη, από και δύο κουβέντες. Ναι, βεβαίως. Ελάτε, κυρία Δέσποινα. Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου και θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή που συμμετέχουμε για μία ακόμη φορά ως Δημόσιο ΙΕΚ του Κλικής στο διαγωνισμό, στο 14ο διαγωνισμό του Συλλόγου Λαβάς για το καλύτερο πυροσκή. Να υπενθυμίσω ότι το 2019, που ήταν η τελευταία φορά που έγινε η εκδήλωση αυτή, είχαμε πάρει το πρώτο βραβείο. Δεν θέλω να προειδεάσω, απλά οι καταρτιζόμενοι μας κάνανε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσουν το παραδοσιακό αυτό προϊόν όσο καλύτερα μπορούν. Θέλω να πω ότι η ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρα σεφ και τεχνικός αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής είναι από τις ειδικότητες που λειτουργούν σχεδόν κάθε χρόνο στο Δημόσιο ΙΕΚ του Κλικής και αποφυτούν άτομα με πολλές ικανότητες και δυνατότητες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απορροφούνται άμεσα στην αγορά εργασίας. Λόγος Αγίου Αντωνίου Κλικής, τα Κρούσια. Ο πρόεδρος, ο κύριος Αθανάσιος Σεφερίδης, ο οποίος κυριολεκτικά κάνει θαύματα με τον σύλλογο του πάνω εκεί, στο μικρό χωριό. Είναι δραστήριος και στην Παμποντιακή Ομοσπονδία, είναι γενικός γραμματέας στο ΣΠΟΣ. Θανάση. Και τώρα, ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε χορούς του Πόντου. Από τον Ποντιακό Λαγογραφικό Σύλλογο Λευκών Ασερών, ο Πόντος. Χαιρόμαστε που το ξανακάνουν, γιατί... Είναι μια μεγάλη μέρα για το Δήμο της Ευκαρπίας και παρόντες όλοι εσείς και τα πολιτικά πρόσωπα όπως βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία είναι να μαζευτούμε. Το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη, το έχουμε ανάγκη αυτό. Όλοι μας. Στο εξωτερικό δεν ξέρουμε τίποτα. Ήρθαμε για πρώτη φορά εδώ. Καταλαβαίνουμε. Πού το μάθατε, πώς μάθατε ότι έχουμε εκδήλωση? Και στη Γερμανία, στη Σουηδία όλοι το ξέρουν. Ότι γίνονται αυτό το, πώς το λένε, το... Όχι, δραστηριότητα με τα πυροσκεία και έτσι εδώ στην Ευκαρπία. Καταστική εκδήλωση, πρώτη φορά έρχομαι. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν περίπου στις 7:20. Στο Δήμο Ευκαρπίας. Όχι, έχω έρθει πολλές φορές, αλλά σε εκδήλωση όπως αυτή εδώ δεν έχω έρθει ποτέ. Είναι πράγματι, είναι ένα τόνο διαφορετικό και κυρίως όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και γενικότερα ο κόσμος όλος είναι με το κεφάλι κάτω. Σήμερα βλέπω τον κόσμο με μια άλλη διάθεση, με μια λίγο χαρά μέσα του. Μια μεγάλη μέρα για τον Ποντιακό Ελληνισμό, να προσθέσω εγώ. Ναι, σίγουρα. Όλα αυτά προέρχονται από τους παππούδες, οι οποίοι ανοίξαν τον δρόμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Thank you.
στον καρονό, ο Μποτσογιά να μαρούνται. Με τρονομιά στον καρονό, ο Μποτσογιά να μαρούνται. Με τι αγαπή στο νερό, άλλο μη φαρμακούνται. Με τι αγαπή στο νερό, άλλο μη φαρμακούνται. Thank you.